Άρνος Online Education και μπροστά μας, παιδιά, η δεύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα και για να δούμε, παιδιά, πώς την ξεκινάμε. Λέει να ετοιμάσουμε, παιδιά, δύο αρχεία, ένα Word και ένα Excel. Λοιπόν, παιδιά, η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε με ηρεμία είναι ποια. Λοιπόν, θα πάμε να ανοίξουμε ένα Word κενό και θα το αποθηκεύσουμε. Θα πατήσουμε αποθηκευσιώς, 97-2003, θα το βάλουμε στην επιφάνεια εργασίας για να το βρίσκουμε εύκολα. Και θα το ονομάσουμε, λέει, πώς. Για να δούμε τι λέει. Επώνυμο τελεία όνομα. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό να τα κάνουμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Λοιπόν, γράφουμε. Λατινικά, δάσκαλε. Επώνυμο τελεία όνομα. Το πρώτο γράμμα με κεφαλαίο, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, επώνυμο τελεία όνομα. Λοιπόν, επώνυμο τελεία όνομα. Παύλα, ίδι, 2. Ωραία. Για με τι λέει. Τι λέει πάλι, δάσκαλε. Παύλα, ίδι, 2. Ωραία. Παύλα, έψιλον, δι, δηλαδή εκπαιδευτική δραστηριότητα, 2. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τελεία doc ή τελεία docx. Είναι το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, γράφουμε. Τελεία doc ή τελεία docx. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, ας βάλουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, ωραία. Αποθήκευση. Μάλιστα, οπότε, παιδιά, το ένα αρχείο το έχουμε ήδη έτοιμο. Σταδιακά θα πληκτρολογούμε μέσα τις λύσεις για κάθε μία εργασία, για κάθε μία ασκησούλα. Πάμε να φτιάξουμε όμως, παιδιά, και ένα Excel. Λοιπόν, πατάμε αρχείο, ωραία, και σε αυτό, παιδιά, που θα σας εμφανιστεί, θα πατήσετε αποθήκευση ως. Και εδώ, παιδιά, θα πληκτρολογήσουμε πάλι τα αντίστοιχα. Δηλαδή, θα βάλουμε με λατινικούς χαρακτήρες το επώνυμό μας, τελεία, το μικρό μας όνομα, το πρώτο γράμμα, παιδιά, με κεφαλαίο, έτσι. Λοιπόν, ωραία, και τι άλλο λέει να κάνουμε. Λοιπόν, επώνυμο τελεία όνομα, παύλα, ed2.xls ή xlsx. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, γράφω. Τελεία, ed με κεφαλαίο 2, όχι τελεία δάσκαλε, όχι, παιδιά, τι λέει εδώ, παύλα, ed2. Ωραία, προσοχή, ψυχραιμία. Παύλα, ed2, τελεία, τώρα πάει τελεία, xls ή xlsx, ό,τι θέλετε, παιδιά, είναι το ίδιο. Λοιπόν, το βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας για να το βλέπουμε και πατάμε αποθήκευση. Επομένως, παιδιά, φτιάξαμε και το άλλο αρχείο, δηλαδή έχουμε συνολικά ένα Word και ένα Excel. Αφού τελειώσουμε, παιδιά, τη διαδικασία της επίλυσης, στο τέλος, με το καλό, παιδιά, θα παραδώσουμε και τα δύο αρχεία. Και τα δύο στην ιστοσελίδα, και το ένα και το άλλο, δηλαδή και τα δύο μαζί. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνηση, παιδιά, που κάνουμε πρώτα απ' όλα. Πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε τι λέει η άσκηση 1. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, για την άσκηση 1, όπως και για κάθε άσκηση, παιδιά, της εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση, παιδιά, είναι να ξέρουμε τι. Προσέξτε. Είναι να ξέρουμε, παιδιά, πρώτα απ' όλα από τις εισαγωγικές έννοιες, πώς να λύνουμε εξισώσεις πρώτου βαθμού, νάτο, και πώς να λύνουμε, παιδιά, πώς να ξέρουμε να λύνουμε εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Είναι αυτό που λέει λατινικό 2. Να λύνουμε εξισώσεις δευτέρου βαθμού. Ο ακρογωνίος λίθος, παιδιά, είναι να ξέρουμε να λύνουμε εξισώσεις και να υπολογίζουμε, παιδιά, από το κεφάλαιο πρώτο, να υπολογίζουμε κεφάλαιο πρώτο. Όχι, παιδιά, κεφάλαιο τρίτο. Από το κεφάλαιο τρίτο, παιδιά, να ξέρουμε να κάνουμε παραγώγηση. Δηλαδή, να έχουμε μελετήσει το 3-2, την παράγραφο 3-2. Αυτό εδώ, το 3-2. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι η προπαρασκευή. Δηλαδή, προτού μου πιάσετε οποιοδήποτε θέμα της εργασίας, μελετήστε μου πρώτα εξισώσεις πρώτου, εξισώσεις δευτέρου βαθμού και τις παραγωγούς. Αυτό που είπαμε μόλις τώρα, έτσι. Αφού τα μελετήσουμε, τότε πάμε να δούμε τι λέει η ασκησούλα. Εντάξει, πρώτη κίνηση, παιδιά, που θα μας ωφελήσει για κάθε άσκηση της εργασίας είναι να μελετήσουμε εξισώσεις και παραγωγούς. Ό,τι κάνουμε είναι, παιδιά, πάνω σε αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ ο άνθρωπος. Σε ένα εργοστάσιο, λέει, παραγωγής χάλιβα, υπάρχει δυνατότητα να παράγουμε μέχρι 3.000 τόνους εβδομαδαίως. Μάλιστα, μας έχει δώσει μια πληροφορία. Η παραγόμενη ποσότητα σε χιλιάδες τόνους συμβολίζεται με Q και είναι πάντα θετικό. Το κόστος παραγωγής, το κόστος, από την αγγλική λέξη cost, το κόστος, δίνεται από αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα.
Μία συνάντηση πριν που κάλλιστα ο μαθηματικός θα στην έγραφε ψήσον 8χ μείον 4χ στη Δευτέρα και χ στην Τρίτη. Ο μαθηματικός που χρησιμοποιεί το χ και το ψ. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, να βρεθούν οι συναντήσεις μέσου κόστους, αυτό που συμβολίζουμε στα αγγλικά average cost, AC, και οριακού κόστους, αυτό που συμβολίζουμε στα αγγλικά marginal M, marginal cost. Να βρείτε, λέει, αυτές τις δύο συναντήσεις. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ξεκινάνε τα απολαυστικά, τα όμορφα, τα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, προϋποτίθεται, παιδιά, ότι εξισώσεις και παραγόγους έχουμε μελετήσει. Δηλαδή, την προπαρασκευή την έχουμε μελετήσει. Πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, για να επιλύσουμε, παιδιά, την άσκηση 1, το ερώτημα α, απαραίτητη προϋπόθεση, παιδιά, είναι ποια. Λοιπόν, όπως είπα, εξώσεις και παραγόγους τα έχουμε μελετήσει. Αυτό τελείωσε γιατί αυτό, παιδιά, είναι το βασικό για όλα τα μαθηματικά. Είναι η αλφαβήτα των μαθηματικών, οι εξισώσεις πρώτου, δευτέρου βαθμού και παράγωγοι. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλει το ερώτημα α. Λοιπόν, παιδιά, θα πάτε στο κεφάλαιο 5, οικονομικά θέματα εξετάσεων, και θα μου μελετήσετε, παιδιά, προσέξτε. Αυτό το βιντεάκι που λέει θεωρία λεξιλόγιο, αυτό το βιντεάκι που λέει θεωρία τυπολόγιο, και αυτό το βιντεάκι που λέει παράδειγμα τυπολόγιο. Θα μελετήσετε αυτά τα τρία βιντεάκια. Θεωρία, αυτά εδώ, 1-2 και παράδειγμα. Και μετά αυτό το θεματάκι θα είναι πανεύκολο. Πανεύκολο. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, τι μας έχει δώσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο άνθρωπος, λοιπόν, παιδιά, μας έχει δώσει μία συνάντηση κόστους σε, η οποία είναι 8 επί Q, μείον 4 επί Q στη Δευτέρα, συν Q στην Τρίτη. Και θέλει στο α ερώτημα πρώτα απ' όλα να υπολογίσουμε, λέει, το μέσο κόστος, AC. Μας έχει δώσει και εδώ, παιδιά, τη βοήθεια. Για να υπολογίσεις το AC, πάρε το σε και διέρεσέ το με το Q. Δηλαδή, πάρε το κόστος σε και διέρεσέ το με το Q. Αυτό, παιδιά, που σας είπε και ο δάσκαλος να μελετήσετε μόλις τώρα, έτσι. Λοιπόν, εμείς αυτό το σε το ξέρουμε, είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Οπότε στη θέση του σε θα βάλουμε αυτό το πραγματάκι, 8 επί Q, μείον 4 Q ή στη Δευτέρα, συν Q ή στην Τρίτη. Και όλο αυτό, παιδιά, θα το διαιρέσετε με το Q. Αυτό λέει ο τύπος. Αυτό δεν λέει, αυτό μας έδωσε. Ωραία, ο δάσκαλος, παιδιά, τώρα δείχνει, έσπασε σε τρία κλασματάκια. Ένα κλάσμα αυτό δια Q, το άλλο κλάσμα αυτό δια Q, το άλλο κλάσμα αυτό δια Q. Λοιπόν, παιδιά, όταν λέμε Q στη Δευτέρα, είναι σαν να λέμε Q επί Q. Και όταν λέμε Q στην Τρίτη, είναι Q επί Q επί Q. Το έγραψα, παιδιά, έτσι απλά, γιατί ό,τι βλέπω ίδιο πάνω και ό,τι βλέπει ίδιο κάτω, ίδιο πάνω, ίδιο κάτω. Ίδιο πάνω, ίδιο κάτω. Ό,τι βλέπουμε ίδιο πάνω και ό,τι βλέπουμε ίδιο κάτω, φεύγει. Οπότε, παιδιά, τι μας απέμεινε. Οχταράκι μείον 4 επί Q συν το Q επί Q. Δηλαδή, Q στη Δευτέρα. Να το, παιδιά, τελείωσε, δεν έχει τίποτα άλλο. Να το. Βρήκαμε, λοιπόν, τη συνάντηση του μέσου κόστους. Είναι 8 μείον 4 επί Q συν Q στη Δευτέρα. Να το. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Και μετά, για να βρούμε και την άλλη, ποια άλλη λέει, το οριακό κόστος, το M. Το M, το M σε. Λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό σας είπε ο δάσκαλος, διαβάστε μου αυτά εδώ. Που σας είπε ο δάσκαλος, διαβάστε μου αυτό, αυτό και αυτό εδώ, παιδιά. Ουσιαστικά, μέσα σε αυτά, σας επεξηγώ αναλυτικά ό,τι λέει και ο άνθρωπος εδώ πέρα στη διευκρίνηση. Για να υπολογίσεις, λέει, το marginal, το M σε, είναι η παράγωγος του σε. Το M σε, να το βάλουμε εδώ, το οριακό κόστος είναι το σε σε παράγωγο. Έτσι. Δηλαδή, παιδιά, εμείς το σε ευτυχώς το γνωρίζουμε, είναι αυτή εδώ η συνάντηση, οπότε θα πάρουμε αυτό εδώ το 8 επί Q μείον 4 επί Q στην Τρίτη, στην, όχι στην Τρίτη δάσκαλε, προσοχή, τα τυπογραφικά, παιδιά, στη Δευτέρα, συν Q στην Τρίτη, και όλο αυτό θα το παραγωγήσω. Μην ανησυχείτε, παιδιά, είναι σαν να σου λέω, παραγώγησέ μου το 8 επί χ, μείον 4 επί χ στη Δευτέρα και χ στην Τρίτη. Τι να ονομάσω τον άγνωστο χ, τι να το ονομάσω Q, τι να το ονομάσω Κώστας, Νίκος, Δημήτρης, Παναγιώτης, Μαρία και Μελισάνθη. Εντάξει.
Λοιπόν, παιδιά, άρα εδώ τώρα πρέπει να ξέρουμε να παραγωγίζουμε. Γι' αυτό σας είπε ο δάσκαλος, παιδιά, προηγουμένως. Τι σας είπε, παιδιά, ο δάσκαλος? Σας είπε, παιδιά, είναι σημαντικό να έχουμε μελετήσει εξισώσεις και παραγόγους. Ό,τι μαθηματικά πούμε σήμερα και στις υπόλοιπες ασκήσεις θα έχουν να κάνουν με εξισώσεις και παραγόγους. Άρα είναι πολύ σημαντικό τώρα, επειδή είμαι στο σημείο που πρέπει να παραγωγήσω, να έχω μελετήσει, παιδιά, το 3-2. Πώς παραγωγίζω? Πώς παραγωγίζω, παιδιά? Όπως λέμε και σε αυτό το κεφάλαιο, τι κάνουμε? Πρώτα η παράγωγος, παιδιά, σπάει όπου βλέπουμε πλην και όπου βλέπουμε συν, ο τόνος κομματιάζει. Θα γίνει 8 επί Q και όλο τόνος, μείον 4 επί Q στη Δευτέρα και όλο τόνος, συν Q στη Τρίτη και όλο τόνος. Μετά τι άλλο έχουμε πει? Όταν βλέπεις πολλαπλασιασμό, το νουμεράκι κλάτς πηδάει απ' έξω. Άρα έχουμε 8 επί την παράγω του Q, μείον 4 επί την παράγω του Q στη Δευτέρα, συν την παράγω του Q στη Τρίτη. Και εδώ, παιδιά, θα πάμε να παίξουμε, όπως έχουμε πει και στο κεφάλαιο που σας είπα, παιδιά, τώρα να μου μελετήσετε στο 3-2. Αυτά που έχουμε πει εδώ μέσα, παιδιά, και αυτά που θα δούμε τώρα στο τυπολόγιο, πηγαίνε μας δάσκαλε στο τυπολόγιο, πάμε αμέσως. Λοιπόν, το τυπολόγιο των παραγόγων. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, παιδιά, η παράγωγος του Q, σαν να λέμε η παράγωγος του Χ, μας κάνει μονάδα. Πάμε τώρα να παραγωγήσουμε τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο, παιδιά, είναι δυνάμεις. Για να παραγωγήσουμε τη δύναμη, θα πάμε σε αυτό εδώ το τυπάκι, που είναι δάσκαλο ο τύπος, που με βοηθάει να παραγωγήσω μία δύναμη. Ωραία. Δηλαδή, λέει ο τύπος, για να πάρεις το χ στην α και να το παραγωγήσεις, η παράγωγος, ποιος τύπος είναι, αυτό εδώ. Α επί χ στην α μείον 1. Το α, παιδιά, είναι αριθμός, α. Γι' αυτό και λέτε α, αριθμός. Δηλαδή, φέρει πει, αν εμείς έχουμε να παραγωγήσουμε το χ στη Δευτέρα, άνω που α, δηλαδή, εμείς βάλουμε το 2, για πηγαίνετε, παιδιά, εδώ, άνω που α βάλουμε το 2, θα γίνει 2 επί χ, σωστό, εις τη 2 μείον 1. Δηλαδή, 2 επί χ στην πρώτη, 2 χ. Άρα, η παράγωση του χ στη Δευτέρα είναι 2 χ. Να το. Η παράγωση του q στη Δευτέρα είναι 2 q. Συν η παράγωση του q στην Τρίτη, είναι και αυτό, παιδιά, αν θέλετε, μία δύναμη. Ο μαθηματικός θα στο έγραφε χ στην Τρίτη, επειδή ο μαθηματικός, παιδιά, χρησιμοποιεί συνέχεια το χ. Τι να το ονομάσουμε χ, τι q. Αλλάζει τίποτα, παιδιά, ο κανόνας. Όπου α θα βάλει το 3 και θα γίνει 3 επί χ στην 3 μείον 1. Δηλαδή 3 επί χ στη Δευτέρα. Άρα, παιδιά, αυτή εδώ η παράγωγος είναι 3 επί q στη Δευτέρα. Και αν με ρωτάτε, παιδιά, αν με ρωτάτε, πώς πιστεύετε, παιδιά, ότι βγήκε και ότι η παράγωγος του χ, ότι μας κάνει μονάδα, πώς βγήκε? Από αυτό τον τύπο. Όταν λέμε χ, δεν εννοούμε το χ στην πρώτη. Όταν είναι σκέτο το χ, δεν είναι σαν να λέμε στην πρώτη. Άμα βάλεις όπου α το 1, δεν θα γίνει 1 επί χ στην 1 μείον 1. Άρα 1 επί χ στη μηδενική. Οτιδήποτε όμως, παιδιά, είναι υψωμένο στη μηδενική, 3 εις τη μηδενική, 5 εις τη μηδενική, 1527 εις τη μηδενική, ό,τι είναι εις τη μηδενική μας κάνει άσος. Να τόσο άσος, παιδιά, πώς βγήκε ότι είναι η παράγωγος του χ. Εντάξει. Ο κανόνας, λοιπόν, παιδιά, είναι αυτός εδώ που γράψαμε, αυτός εδώ ο πολύ αγαπημένος. Να τόσο. Οπότε, παιδιά, τελικά απαντήσαμε, 8 επί 1 μας κάνει 8, 4 επί 2 μας κάνει 8 επί q, εδώ, συν 3 q στη Δευτέρα. Οπότε βρήκαμε, παιδιά, και τη συνάρτηση του οριακού κόστους, ότι είναι τελικά 8 μείον 8 επί Q συν 3 επί Q στη Δευτέρα. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Όλα αυτά όμως, παιδιά, που είπαμε εμείς μόλις τώρα, σας τα λέει και ο δάσκαλος πάρα πολύ αναλυτικά εδώ στο κεφάλαιο 3-2. Παραγώγηση συναρτήσεων. Εντάξει, παιδιά. Το να ξέρουμε παραγόγους, όπως και να ξέρουμε εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, παιδιά, είναι σημαντικό σε όλη την ύλη της ΔΔ22. Όλα τα μαθηματικά εκεί βασίζονται, παιδιά. Εξισώσεις και παράγωγοι. Και όλα θα πάνε κατευθείαν. Ωραία, ωραία.
Έχετε λοιπόν, παιδιά, τώρα και ολοκληρώνουμε το ερώτημα α και λέει να εντοπίσετε το σημείο τομής αυτών των δύο συναντήσεων, των δύο καμπυλών. Πού συναντιόνται. Όταν λέει, παιδιά, πού συναντιόνται, όταν λέει για σημείο τομής, σημαίνει τι. Τι σημαίνει. Ότι θέλουμε πότε, σε ποιο σημείο, τι γίνεται. Το α σε γίνεται ίσο με το εμ σε. Όταν μιλάμε, παιδιά, για τομή δύο καμπυλών, πες ότι μία καμπύλη είναι έτσι και άλλη είναι έτσι. Σημείο τομής είναι εκεί που συναντιούνται. Συναντιούνται τι σημαίνει, εκεί που η μία συνάντηση δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με την άλλη. Γίνονται ίσες. Αυτό σημαίνει, παιδιά, τομή, δηλαδή ισότητα. Οπότε, για να το απαντήσουμε αυτό. Το AC είναι αυτή εδώ η συνάντηση που βρήκαμε. Δηλαδή στη θέση του AC θα βάλουμε 8-4Q συν Q στη δευτέρα. Και στη θέση του MC θα βάλουμε αυτό εδώ, δηλαδή το 8-8Q συν 3Q στη δευτέρα. Τι έχουμε να λύσουμε, Βαγγέλη? Έχουμε να λύσουμε, Βαγγέλη, μία ωραιότατη, κομψότατη εξίσωση, παιδιά, δευτέρου βαθμού, μόνο που αντί τον άγνωστο να το ονομάσουμε Χ, τον ονομάζουμε, παιδιά, Q. Δεν αλλάζει όμως σε τίποτα. Έχουμε να λύσουμε μία εξίσωση. Γι' αυτό σας είπε ο δάσκαλος, παιδιά, προηγουμένως, να ξέρουμε εξισώσεις και παραγωγούς. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού, όπως είπαμε εδώ. Πρέπει να μελετήσουμε το καλό αυτό το κεφάλαιο για να εξοικειωθούμε πώς λύνουμε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού. Να το. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Και μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα, παιδιά, έχουμε αγκαλίτσα και εδώ το τυπολόγιο. Λοιπόν, η δευτεροβάθμια πρέπει να είναι σε αυτή τη μορφή, να τα έχει όλα μπροστά και πίσω να έχει το 0. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πάμε να τα φέρουμε όλα μπροστά. Δηλαδή έχουμε 8-4Q συν Q στη δευτέρα. Αυτό στα έθι μπροστά θα γίνει μείον 8. Αυτό στα έθι μπροστά θα γίνει συν 8Q. Και ο άλλο στα έθι μπροστά και θα γίνει μείον 3Q στη δευτέρα. Και πίσω βέβαια ίσο με το 0. Κομπιουτεράκι, αγκαλίτσα, και έχουμε μία φορά το Q στη δευτέρα. Μία βγάζω 3, άρα μας κάνει μείον 2 φορές το Q στη δευτέρα. Μείον 4 φορές το Q και άλλες 8. 8 βγάζω 4, μας κάνει 4 φορές το Q. Σωστό. 8 βγάζω 8, μας κάνει το 0. Άρα, παιδιά, έχουμε μία εξίσωση όπως αυτή που περιγράφεται εδώ, με το α που συνοδεύει τη δύναμη που είναι στη δευτέρα, το β που συνοδεύει τη δύναμη που είναι στην πρώτη, και σε είναι το νουμεράκι στο τέλος. Δηλαδή, το α για εμάς είναι το μείον 2, το β για εμάς είναι το συν 4, το 4, και το σε, η α, β, γ, είναι το 0. Υπολογίζουμε, παιδιά, τη διακρίνουσα, όπως έχουμε πει, από τον τύπο β στη δευτέρα μείον 4 α, γ, α, σε. Δηλαδή, 4 στη δευτέρα μείον 4 επί μείον 2 επί 0. Η διακρίνουσα, παιδιά, μας κάνει 16. Και επειδή η διακρίνουσα, όπως έχουμε πει, είναι θετική, αφού είναι θετική, παιδιά, όπως έχουμε πει αναλυτικά και εδώ στη διδασκαλία μας για τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού, λατινικό 2, αφού η διακρίνουσα, παιδιά, είναι θετικό νουμεράκι, άρα η εξίσωσή μας, παιδιά, έχει δύο λύσεις. Η μία λύση δίνεται από αυτόν τον τύπο και η άλλη λύση δίνεται από αυτόν τον τύπο. Ουσιαστικά, παιδιά, αυτό που βλέπετε εδώ κάτω από τη ρίζα, κάτω από τη ρίζα βλέπετε το β στη δευτέρα μείον 4α σε. Ουσιαστικά, παιδιά, τι είναι? Είναι η διακρίνουσα, έτσι. Γι' αυτό μπορεί να συναντήσετε και αυτούς τους τύπους και έτσι. Χ1 ίσο μείον β συν ρίζα. Όλο αυτό το πράγμα που σας υπογραμμίζω είναι η διακρίνουσα ουσιαστικά. Αυτό που βρήκαμε. Δια 2 επί α. Και η άλλη λύση, το Χ2, είναι μείον β μείον ρίζα της διακρίνουσας. Δια 2 επί α. Εντάξει. Επομένως, παιδιά, αυτή έχει δύο λύσεις. Την Q1, κάτσε, το κάνω με μικρό Q, είναι μείον β ή β αγγλικό, όπως θέλετε, παιδιά, βάτω. Β αγγλικό, όπως θέλεις. Λοιπόν, απλή αντικατάσταση, παιδιά, στη θέση του β βάζουμε το 4, στη θέση της διακρίνωσας το 16 και στη θέση του α το μείον 2. Παιδιά, κάνουμε τις πράξεις και βρίσκουμε ότι η μία λύση είναι 0 δια μείον 4, άρα 0, και άλλη λύση είναι 8 δια 4 συν 2, δηλαδή 2. Άρα, παιδιά, από εδώ βρήκαμε δύο λύσεις λύνοντας αυτήν εδώ την εξίσωση.
ή το Q θα είναι 0, δηλαδή δεν θα παράγω καθόλου μελομακάρονα, σωστό, ή το Q θα είναι πόσο δάσκαλε, ή 0 ή 2. Να το. Τώρα, να σας πω όμως και το άλλο, επειδή αυτήν εδώ μου την έχετε λύσει και με άλλο τρόπο, έτσι, αυτήν εδώ, και μου άρεσε πάρα πολύ. Μερικοί, παιδιά, πήγατε από εδώ και βγάλατε κοινό παράγοντα του Q. Αν σκεφτείτε ότι αυτό είναι Q επί Q και το άλλο είναι 4 επί Q. Από αυτούς τους δύο πολλαπλασιασμούς βγάλατε απ' έξω το κοινό κομματάκι που λέγεται Q. Δηλαδή αυτό εδώ που είναι κοινό και στους δύο πολλαπλασιασμούς το βγάλατε απ' έξω. Οπότε μέσα απέμεινε το μείον 2Q από τον ένα πολλαπλασιασμό και το συν 4 από το άλλο. Οπότε δημιουργήσατε, παιδιά, μία μορφή πολλαπλασιασμού. Πότε ένας πολλαπλασιασμός μας κάνει 0? Όταν ή το ένα κομμάτι του ή το άλλο κομμάτι του κάνει 0. Ή το Q κάνει 0 ή το μείον 2Q και 4 κάνει 0. Δηλαδή όταν, να λύσουμε την εξίσωση, το μείον 2Q μας κάνει μείον 4 και αν διαιρέσουμε με το μείον 2, 4 δια 2, 2. Να το, πάλι βρήκαμε το 0 και το 2. Όμως, παιδιά, μπορείτε να το λύσετε και έτσι και θα βγάλουμε τις ίδιες λύσεις. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, οπότε τι ξέρουμε, για να δούμε. Απαντήσαμε στο ερώτημα που λέει βρες μου το σημείο τομής. Δηλαδή, βρες μου το σημείο τομής. Επομένως, παιδιά, τι βρήκαμε? Ότι αυτές οι δύο βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα όταν βάλουμε ή στη θέση του Q το 0 ή στη θέση του Q βάλουμε το 2. Δηλαδή, αν βάλεις όπου Q το μηδενικάκι, το α σε πόσο θα είναι? Πόσο θα είναι το α σε? Για βάλε στη θέση του Q το 0. 8 μείον 4 επί 0 και 0 στη δεύτερη σου κάνει 8. Ναι, αλλά και το mc. Για βάλε και εδώ από κάτω στο mc όπου Q το μηδενικό. Θα γίνει 8 μείον 8 επί 0 και 3 επί 0 στη δεύτερη. Πάλι κάνει 8. Οπότε είδατε, παιδιά, αν βάλετε όπου Q το 0, αυτές οι δύο συμφωνούν. Συμφωνούν στο αποτέλεσμα 8. Άρα για να το εκφράσουμε σαν σημείο, είναι το σημείο 0, πρώτα βάζουμε αυτό εδώ το 0 που έχουμε, και μετά την τιμή, το αποτέλεσμα του τύπου, το οχταράκι. Αν βάλεις τώρα και το διαράκι, αν βάλεις όπου Q το διαράκι, πόσο θα γίνει? Για πήγαινε εδώ στην πρώτη, βάλε όπου Q το 2, το AC θα γίνει 8 μείον 4 επί 2 και 2 στη δεύτερη. Δηλαδή θα γίνει 8 μείον 8 και 4. Το 8 με το 8 κάνει 0, άρα το αποτέλεσμα είναι 4. Σωστός? Σωστός. Και μετά, παιδιά, πάμε στο MC, πάμε στο από κάτω και όπου Q βάζουμε το διαράκι και έχουμε 8 μείον 8 επί 2 και 3 επί 2 στη δεύτερη. Δηλαδή 8 μείον 2, 8, 16 και 3 επί 2 στη δεύτερη, 4. 8 βγάζω 16 και άλλα 12. 8 βγάζω 16 μας κάνει μείον 8 και άλλα 12. Οπ, πάλι 4 βγήκε. Επομένως, παιδιά, για Q ίσον 2 πάλι συμφωνούν οι δύο συναντήσεις. Συμφωνούν γιατί βγάλανε το ίδιο αποτέλεσμα, το 4. Οπότε το άλλο σημείο τομής είναι το σημείο που το Q είναι 2 και η τιμή είναι το 4. Άρα, παιδιά, αυτά τα δύο σημεία, το 0,8 και το 2,4, είναι τα σημεία, προκειμένου τα δύο σημεία, το μης, το καμπυλών, το δύο συναντήσεων. Τώρα, βέβαια, παιδιά, ένα λεπτό, να πούμε και το άλλο. Λέει εδώ ένα περιορισμό ότι το Q πρέπει να είναι μόνο θετικό. Μόνο θετικό. Εντάξει. Εμείς το βγάλαμε εδώ ότι είναι 0. Καλά το βγάλαμε, κάναμε σωστά τις πράξεις μας μαθηματικά, καλά τα κάναμε, αλλά εν προκειμένου του λέμε, οπ, απορρίπτεται. Γιατί απορρίπτεται? Απορρίπτεται σαν λύση, γιατί η άσκηση μας λέει ότι, ξέρεις τι, το Q θέλω να είναι μόνο θετικό. Μόνο, πάνω από το 0 δηλαδή. Άρα όχι 0, άρα αυτό, παιδιά, ναι μεν το βρήκαμε σωστά, αλλά απορρίπτεται. Άρα, παιδιά, η μοναδική δεκτή λύση που κρατάμε σύμφωνα με τον περιορισμό της άσκησης είναι ότι το Q είναι 2. Άρα τελικά το σημείο τομής, παιδιά, είναι το αποδεκτό σημείο τομής των δύο καμπυλών, είναι ένα και μοναδικό. Και ποιο είναι αυτό? Το σημείο 2,4. Άρα, παιδιά, το σημείο τομής είναι το σημείο 2,4. Και αυτό, παιδιά, μάλιστα θα πάμε να επαληθεύσουμε με το κάλο και όταν πάμε εδώ στο Β, στο επόμενο μάθημα, θα το κάνουμε και με Excel για να δείτε ότι θα βγάλουμε ακριβώς τα ίδια. Ολοκλήρωσαμε, λοιπόν, την άσκησή μας. Φυσικά, παιδιά, όλα όσα γράψαμε τώρα τα
τα πληκτρολογούμε παιδιά και στο Word τα πληκτρολογούμε. Και θα ολοκληρώσουμε την άσκησή μας στο επόμενο μάθημα με το Β και Γ ερώτημα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, καλή δύναμη και να είστε πάντα καλά. Να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.